podcast, πάμε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Πείτε μας πόσο καιρό κάνετε χορό. Ε, ασχολούμαστε από τη Δευτέρα Δημοτικού, έτσι και είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα για μικρούς και μεγάλους. Ωραία. Μπορούμε να ασχοληθούμε με το χορό είτε για να εκφραστούμε, είτε για να εκδοθούμε, είτε γιατί πολύ απλά δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάποια άλλη μορφή αθλητισμού. Ε, και διότι είναι ευχάριστη και μπορεί να χορέψει ο καθένας οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Ωραία. Εσείς συμφωνείτε με τα λεγόμενα του φίλου σας, πείτε μας και εσύ δύο λόγια. Ναι, για το χορό γενικότερα. Χορεύω 7 χρόνια. Έχουμε χορέψει πάρα πολλές περιοχές και δεν είναι όλη η Ελλάδα που έχουμε χορέψει. Έχουμε γνωρίσει πολλούς πολιτισμούς ξεχωριστούς μέσα από την Ελλάδα, πολλά ιδιώματα και παραδόσεις. Και είμαι περήφανος που γνωρίζω καλύτερα την πατρίδα μου. Σήμερα τι θα χορέψετε? Σήμερα θα χορέψουμε Μακεδονία, συγκεκριμένα Αριδαία. Και έτσι είναι. Όσοι χορεύουν Αριδαία! Είναι μια ωραία περιοχή με ζωντάνια, έντονα κρουστά. Και έτσι ο καταναλωτή δεν προσπαθεί για να μάθει κανείς να χορεύει πολύ καλά τους χορούς. Λοιπόν, μαθαίνετε και παίρνετε και στοιχεία πολιτισμού και λαογραφικά. Ναι, συγκεκριμένα δεν μαθαίνουμε μόνο τους χορούς, αλλά συμμετέχουμε και στα δρόμενα της κάθε περιοχής και μαθαίνουμε την ιστορία του κάθε χορού, που χορευόταν, πώς χορευόταν, από ποιους χορευόταν και είναι έτσι μια ευχάριστη διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ.